Το ηλεκτρονικό έγκλημα βρίσκεται σε έξαρση. Τα θύματα φοβούνται πολλές φορές να δηλώσουν το τι τους συμβαίνει και οι θύτες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να συνεχίσουν το παράνομο έργο τους. Σήμερα βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα της Κιάθου. Μαζί μας είναι ο διοικητής, ο κύριος Αρδέλης. Χαίρετε. Γεια σας. Και μαζί θα μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτό που μας αφορά. Θα μιλήσουμε κυρίως για τις ηλεκτρονικές απάτες που την τελευταία εβδομάδα έχουμε κάποιες περιπτώσεις. Όχι που μας έχουν ανησυχήσει, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των περιπτώσεων, αλλά θέλουμε, ας πούμε, πρώτα να προλαμβάνουμε και μετά να καταστέλουμε. Βεβαίως. Να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και στη Σκιάθο να συμβαίνει αυτό το γεγονός και να πούμε επίσης ότι είστε ειδικευμένος στην ηλεκτρονική απάτη. Θέλω να μας πείτε για αρχή την εμπειρία σας. Την εμπειρία μου πάνω στις ηλεκτρονικές απάτες ή την προϋπηρεσία μου στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος? Βεβαίως, και τα δύο. Έχω υπηρετήσει 11 χρόνια στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κάποια χρόνια ήμουν αναπληρωτής θεματάρχης στο Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ήμουν αναπληρωτής θεματάρχης στο Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων και τα τελευταία 7 χρόνια, μέχρι το 2021 που ήρθα στη Σκιάθο, ήμουν αναπληρωτής θεματάρχης στο Τμήμα της Παιδικής Πορνογραφίας. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα που μας απασχολεί. Με αφορμή και το γεγονός που συνέβη σήμερα. Ναι. Τι ήταν αυτό ακριβώς, θέλετε να μας πείτε? Έχουμε διαπιστώσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και στη Σκιάθο υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι απατεώνες οι οποίοι προσεγγίζουν τα θύματα και καταφέρνουν πείθοντάς τους, ας πούμε, για την εχεμήθεια της όλης διαδικασίας να τους υφαρπάζουν κάποια χρήματα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι πολίτες θα πρέπει να είναι περισσότερο ενημερωμένοι, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν δίνουμε τους κωδικούς της πιστωτικής μας κάρτας ή σίγουρα, ας πούμε, τους κωδικούς του e-banking σε κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλά-καλά δεν θα τον δώσουμε σε κάποιον που γνωρίζουμε γνωστό μας. Όχι μάλλον σε κάποιον που είναι ξένος και μας πήρε ένα τηλέφωνο και μας είπε ότι θέλει να αγοράσει από εμάς αυτό που έχουμε βάλει σε κάποια ιστοσελίδα πώλησης προϊόντων. Να πάμε λοιπόν λίγο να μου απαριθμίσετε κι εσείς με ποιους τρόπους ξεγελιούνται τα θύματα και συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα με την ηλεκτρονική απάτη. Αν δείτε και στο άρθρο 386 του ποινικού κώδικα που αναφέρει για την απάτη, αναγράφει ότι το δράστης προσπαθεί και καταφέρνει να ολικά ή εν μέρει να εξαπατήσει το θύμα του, ας πούμε, και καταφέρνει να του παρουσιάσει ψευδή γεγονότα ως αληθινά. Αυτό τον τρόπο δράσης έχουν οι απατεώνες, ας πούμε, που κάνουν τις φυσικές απάτες και τις διαδικτυακές απάτες. Δηλαδή, παρουσιάζουν ψευδή γεγονότα, αλλά έτσι όπως τα παρουσιάζουν είναι τόσο αληθοφανείς τα θύματα, δηλαδή πείθονται τα θύματα ότι πραγματικά μιλάνε, ας πούμε, με τον τάδε γιατρό, πραγματικά μιλάνε με μια εταιρεία, ας πούμε, που είναι από πίσω και θέλει να κάνει την αγορά ή να κάνει την πώληση, και με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να τους πείσουν. Μετά, βέβαια, όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο και βλέπουν, ας πούμε, ψάχνουν να βρουν τον τάδε γιατρό που τους πήρε τηλέφωνο ή την τάδε εταιρεία, διαπιστώνουν ότι δεν υφίστανται. Μερικές φορές τα θύματα πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια παρακολούθηση από το δράστη ή ότι ίσως να τον γνώριζε. Κατά πόσον ισχύει αυτό, γνωρίζουν οι δράστες τα θύματα ή πολλές φορές ή τις περισσότερες είναι τυχαίο γεγονός, απλά περιστασιακά επιλέγουν τα θύματά τους? Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ στη Σκιάθο τον τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως όμως αυτά τα τελευταία 11 χρόνια στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο δράστης δεν γνωρίζει το θύμα, δηλαδή δεν θα πάει οι δράστες αυτοί είναι κατ' επάγγελμα δράστες απάτης. Αυτοί οι δράστες λοιπόν καθημερινά ρίχνουν τα δίχτυα τους, ας πούμε, σε χιλιάδες κόσμο και όποιος τσιμπήσει. Αν, ας πούμε, αν ρίξουν τα δίχτυα τους σε 1.000 άτομα και τσιμπήσουν οι 10, από αυτούς τους 10 αν εξαποτεθούν με 10.000 ευρώ, αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει 100.000 ευρώ αυτή τη μέρα. Ένα ποσοστό μικρό της τάξης του 1%, αν δεν κάνω λάθος, στα 10.000 άτομα, ας πούμε, τα 1.000, ας πούμε, ένα μικρό ποσοστό όμως είναι ένα μεγάλο και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που κερδίζουν. Αν βάλετε ότι μπορεί να μην είναι 10.000 τα άτομα αυτά, αλλά να είναι παγκόσμια εκατομμύρια, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει και ο κώδικας ποινικής δικονομίας, σαν τόπος του εγκλήματος, δεν είναι μόνο ο τόπος που έγινε η αξιόποινη πράξη, αλλά και που επήλθε το εγκληματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί ο δράστης, το θύμα να είναι στη Σκιάθο, όμως σαν τόπος εγκλήματος μπορεί να είναι και το εξωτερικό, γιατί ο δράστης να βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Γίνεται προανάκριση και έρευνα να δούμε αν σε αυτές τις περιπτώσεις ο δράστης πού είναι. Είναι στη Σκιάθο? Πιθανολογούμε πως όχι.
Είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Περισσότερα στοιχεία δεν μπορώ να σας πω. Ναι, βεβαίως δεν μπορούμε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει παρόλα αυτά. Οι ηλεκτρονικές υπολογιστές είναι στη ζωή μας. Δεν μπορούμε σαφώς να μην τους χρησιμοποιούμε για την οποιοδήποτε χρήση, γι' αυτό υπάρχουν. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει ίσως να πούμε πλέον στους πολίτες ένα, όσα νομίζετε εσείς περισσότερα παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε, ώστε να προστατεύονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο ένα φυλάδιο που έχει βγάλει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες, ας πούμε, προκειμένου, ας πούμε, να ενημερώσουν τους πολίτες. Το έχει χρησιμοποιήσει και η δική μας Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Το έχει αναρτήσει, ας πούμε, στην ιστοσελίδα στο Facebook. Λοιπόν, είναι ένα φυλάδιο που έχει εκπονήσει λοιπόν η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με το EC3. Το EC3 είναι το European Cyber Crime Center, δηλαδή ένα κέντρο, ας πούμε, ευρωπαϊκό που ασχολείται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει κάποια πεδία τα οποία θα περιγράψουμε, αν θέλετε περισσότερη ανάλυση με στη διάθεσή σας, προκειμένου, ας πούμε, να τα γνωρίζουν ο κόσμος και να μπορεί, ας πούμε, έτσι να προφυλάσσεται από τις απάτες στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αγοράζουμε λοιπόν πρώτο είναι από κάποια αξιόπιστη πηγή. Δηλαδή, μπαίνουμε οι περισσότεροι, μπαίνουμε σε κάποιες ιστοσελίδες, ας πούμε, που βλέπουμε που είναι το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό δεν είναι και το πιο καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, το πιο φθηνό μάλλον δεν είναι και το πιο αξιόπιστο. Μπορεί να είναι πιο φθηνό, ας πούμε, 50, 100, 200 ευρώ, αλλά μπορεί στο τέλος να την πατήσουμε και να μετανιώσουμε την ώρα και τη στιγμή που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να μπαίνουμε, να ψάχνουμε, να δούμε αν αυτή η ιστοσελίδα που έχουμε μπει είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Στη συνέχεια, προσέχουμε πάρα πολύ, υπάρχουν σε κάποιες ιστοσελίδες η δυνατότητα να είναι ένα κουμπάκι, ας πούμε, ένα κλικ είναι, να γίνονται επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Δεν πατάμε τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Εμείς αγοράζουμε μία φορά ένα προϊόν. Δεν σημαίνει ότι αυτή η ιστοσελίδα που ενδεχομένως μπορεί να είναι απατηλή, επειδή παρέχει αυτή τη δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι είναι απατηλή, αλλά δεν κάνουμε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Δηλαδή το απορρίπτουμε αυτό να μην γίνονται επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Στη συνέχεια, ας πούμε, πολλά διαδικτυακά καταστήματα ζητούν την αποθήκευση των στοιχείων πληρωμής. Σε καμιά περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτρέπουμε να αποθηκεύονται τα στοιχεία πληρωμής της πιστωτικής μας κάρτας, οι αριθμοί ή ο αριθμός της κάρτας μας κτλ. Σε καμιά περίπτωση. Γίνεται μία φορά η συναλλαγή. Δεν επιτρέπουμε και με το GDPR τώρα, ας μην όμως περιέλθουμε σε αυτά τα πράγματα, οφείλουν οι εταιρείες, ας πούμε, να προστατεύουν το απόρριτο και τα δεδομένα τα προσωπικά του εκάστοτε πελάτη. Επιλέγουμε να κάνουμε διαδικτυακές αγορές μέσα από κάρτες, με την έννοια πια. Και παρέχεται κάποια ασφάλεια μέσω των καρτών αυτών και ειδικά οι κάρτες οι prepaid, οι προπληρωμένες, παρέχουν την εξής δυνατότητα. Μπορείς να θες να αγοράσεις ένα προϊόν έναντι των 100 ευρώ, να βάλεις μέσα στην κάρτα 100 ευρώ, να αγοράσεις το προϊόν ακόμα και στην μην θελημένη, ας πούμε, περίπτωση που μπορεί να είναι απάτη, mm-hmm. θα σου φάνε τα 100 ευρώ. Δεν θα σου πάρουν όλα τα χρήματα που έχεις μέσα στην κάρτα σου. Άρα προτιμούμε τις κάρτες prepaid και όχι τις χρεωστικές κάρτες ακριβώς. Ή πιστωτικές κάρτες. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια υπάρχουν, ας πούμε, στα URL, κάθε ιστοσελίδα έχει ένα URL, γράφει δηλαδή www.tade.gr.com. Έχει προστεθεί ένα επιπλέον, ας πούμε, επίπεδο ασφαλείας. Παλιά ήταν στο domain, στο URL ήταν το HTTP, ναι. Τώρα έχει προστεθεί το HTTPS. Mm-hmm. Το S αυτό δηλαδή σημαίνει secure, ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι ασφαλής. Mm-hmm. Ή μία κλειδαριά. Όπου βλέπουμε λοιπόν HTTPS και κλειδαριά, πάει να πει ότι η ιστοσελίδα είναι εχέμηθη για την ασφάλειά της. Mm-hmm. Αν δούμε, ας πούμε, ότι μία ιστοσελίδα δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή, απλά σημαίνει ότι θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή να αναζητήσουμε. Έτσι, για μια λεπτομέρεια απλά για τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει και πάρα πολλά πράγματα, είναι όταν παραγγέλνουμε, ανοίγουμε ένα site, το link επάνω της ιστοσελίδας, ναι. Όπου στο τέλος έχει αυτά τα διακριτικά. Στην αρχή τα έχει. Στην αρχή είναι σωστά, τα γραμματάκια που εκεί μπορούμε να βρούμε και αυτό το S που σημαίνει secure. Ακριβώς. Λοιπόν, αποθηκεύουμε πάντα όλα τα παραστατικά έγγραφα που σχετίζονται με τις διαδικτυακές μας αγορές. Έχει τύχει, ας πούμε, στο παρελθόν, ευτυχώς όχι στη Σκιάθο, να εξαπατάται κάποιος μέσω διαδικτύου, μέσω κάποιας αγοράς, να μην έχει αποθηκεύσει τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη σεβάρος του πράξη, με αποτέλεσμα να έρχεται στην υπηρεσία, ας πούμε, τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, και να λέει: δεν έχω αποθηκεύσει τίποτα.
Και πώς θα βρούμε εμείς, ας πούμε, τον άγνωστο σε ένα δράστη, ας πούμε, έστω και μέσα από τα καλώδια που λέγανε, ας πούμε, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει λοιπόν να μέσα από το. Ό,τι αγορές γίνονται, ό,τι παραστατικά υπάρχουν, να τα βγάλει μία εκτύπωση, μία φωτογραφία, ένα screenshot στην οθόνη και να προσπαθούμε να προσέχουμε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, στη συνέχεια. Εάν δεν αγοράσεις ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, μην υποβάλλεις τα στοιχεία της κάρτας σου. Παρατηρείτε το φαινόμενο κάποιοι να πηγαίνουν να προτίθενται να αγοράσουν κάτι, να βάζουν τα στοιχεία της κάρτας τους και μετά να μην αγοράζουν το προϊόν. Λοιπόν, πρώτα θα αποφασίσουμε ότι θέλουμε το προϊόν και μετά θα βάλουμε τα στοιχεία της κάρτας μας. Γιατί ειδικά στα διαδικτυακά καταστήματα, τα οποία είναι αμφιβόλου προελεύσεως, δηλαδή που δεν είναι τόσο ασφαλή, υπάρχει κάποιος υπάλληλος μέσα ο οποίος θα έχει τα στοιχεία της κάρτας μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς είναι μια ιστοσελίδα έγκυρη, εχέμηθη, ας πούμε, μια μεγάλη διαδικτυακή ιστοσελίδα που ενδεχομένως έχει και φυσικά καταστήματα κτλ. Άλλη ασφάλεια έχουν αυτοί οι υπάλληλοι που έχουν τα στοιχεία της κάρτας. Ναι. Άλλη τώρα ένα, πώς το λένε, μια ιστοσελίδα που βρίσκεται στην τάδε χώρα, που το σερβερ τον έχει στην άλλη χώρα, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συνέχεια, όταν κάνουμε μια αγορά μέσω διαδικτύου από κάποιο ιδιώτη, επιλέγουμε, εάν είναι δυνατό, το δικαίωμα της πρώτερης παραλαβής των προϊόντων. Αυτό είναι που λέμε τη διαδικασία της αντικαταβολής. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο, δηλαδή η διαδικασία της αντικαταβολής είναι, μας φέρνουν το προϊόν, εμείς το πληρώνουμε και εκείνη τη στιγμή αφού το παραλάβουμε. Έχει παρατηρηθεί όμως κάποιες φορές, και πάλι ευτυχώς όχι εδώ στη Σκιάθο, έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο αγοραστής παίρνει το προϊόν, πληρώνει και φεύγοντας ο υπάλληλος της Courier διαπιστώνει ότι μέσα ότι του στείλανε κάτι, αλλά τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε παραγγείλει, σίγουρα πολύ φθηνό και σε κάποιες περιπτώσεις μηδενικής αξίας. Mm-hmm. Άρα πάλι έπεσε θύμα απάτης. Άρα ακόμα και στην αντικαταβολή λέμε στον υπάλληλο της εταιρείας της Courier πριν βάλουμε την υπογραφή μας ότι τον παραλάβαμε, κοιτάξτε να δείτε μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Δεν είναι κακό, ούτε μισό λεπτάκι δεν θα πάρει. Το ανοίγουμε, βλέπουμε ότι είναι αυτό το προϊόν που έχουμε παραγγείλει και μετά όλα καλά. Σωστά. Λοιπόν, στη συνέχεια δεν στέλνουμε χρήματα σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε. Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, πάρα πολύ. Αυτό που λέμε σαν αστυνομία είναι ότι και συμβαίνει, ας πούμε, και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Στο φυσικό περιβάλλον, όταν θα έρθει κάποιος να μας μιλήσει, δεν θα του μιλήσουμε, θα είμαστε επιφυλακτικοί μαζί του και θα γυρίσουμε ενδεχομένως και την πλάτη. Όμως στο διαδίκτυο, όταν μας κάνει κάποιος ένα αίτημα φιλίας, εμείς, ας πούμε, θα κοιτάξουμε να του, επειδή έχουμε και 5 κοινούς γνωστούς, κάποιος γνωστός θα είναι και θα του κάνουμε αποδοχή. Και εκεί στο διαδίκτυο εμείς έχουμε ανεβάσει όλα τα προσωπικά μας δεδομένα, ας πούμε, δυστυχώς τις περισσότερες φορές, και οπότε ο άλλος μπορεί να μάθει για μας, ας πούμε, χωρίς να μας γνωρίζει καν. Έτσι λοιπόν και στις περιπτώσεις στις απάτες, ας πούμε, μέσω διαδικτύου, δεν στέλνουμε σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε χρήματα. Έχουμε σαν ελληνική αστυνομία, ας πούμε, κάποια περιστατικά, στα οποία περιστατικά τι γίνεται. Αποκτά κάποιος πρόσβαση στο λογαριασμό μας σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί στην πρόσβαση που αποκτά, στέλνει μαζικά σε όλες μας τις επαφές: είμαι ο Νίκος, έχω πρόβλημα οικονομικό, σε παρακαλώ βάλε μου με αυτόν τον τρόπο ταχυμεταφοράς χρημάτων χρήματα. Από τα 500 άτομα που έχουμε φίλους στο Facebook, τσιμπάνε οι 5 ή 10, βάζουν 1000 ευρώ. 5.000 ευρώ δεν παίρνουμε εμείς, ας πούμε, σίγουρα το μήνα, να μην πω και 3 μήνες, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο ποσό, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, άρα σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε, δεν βάζουμε τα χρήματα. Και αν κάποιος, ας πούμε, μας στείλει σε κάποια ιστοσελίδα, όπως είπα, κοινωνικής δικτύωσης, φίλος μας, σε παρακαλώ, έχω ανάγκη, τον παίρνουμε τηλέφωνο. Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματικά μας το στέλνει αυτός και όχι κάποιος τρίτος. Mm-hmm. Λοιπόν, ποτέ δεν δίνουμε τον αριθμό της κάρτας μας, το PIN ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την κάρτα μας. Δυστυχώς, ας πούμε, εδώ στη Σκιάθο έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, θέλει να αγοράσει ο δράστης κάτι και το θύμα δυστυχώς, αφού πείθεται, δίνει τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και δυστυχώς ακόμα και τους κωδικούς πρόσβασης στο e-banking. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, δηλαδή όταν εμείς πουλάμε και είμαστε τα θύματα, θα πρέπει να πάρουμε λεφτά, όχι να δώσουμε πρόσβαση στη κάρτα μας για να δώσουμε λεφτά. Σωστά. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Στη συνέχεια, αποφεύγουμε διαδικτυακές αγορές, όπως το είπαμε προηγουμένως, που δεν χρησιμοποιούν πλήρη αυθεντικοποίηση, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, και ποτέ δεν στέλνουμε χρήματα, ας πούμε, δεν στέλνουμε στοιχεία κάρτας με μη κρυπτογραφημένο τρόπο. Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει μία κάποια κρυπτογράφηση. Όχι απόλυτη, αλλά η μία κάποια υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει κρυπτογράφηση μέσω fax. Δηλαδή μέσα από ένα fax που μπορεί να κάνουμε λάθος ένα ψηφίο, ας πούμε, και που δεν παρέχει την κρυπτογράφηση, το να στείλουμε τα στοιχεία της πιστοποιητικής μας κάρτας είναι τελείως άκυρο, ας πούμε, και λαθασμένο. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε το ίδιο θα σας διακόπτω. Ναι. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τον IBAN, ας πούμε, του τραπεζικού λογαριασμού. Υπάρχει ο φυσικός λογαριασμός, το βιβλιάριο που έχουμε παλιά σαν λογαριασμός. Σωστά. Και υπάρχει και το IBAN που είναι ουσιαστικά το ψηφιακό. Mm-hmm. Δηλαδή ο ψηφιακός αριθμός. Το IBAN χρειάζεται να το έχει κάποιος για να μας βάλει τα χρήματα. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν χρειάζεται να έχει ο υποψήφιος αγοραστής, ας πούμε, τα τρία ψηφία τα οποία. Τον κωδικό πρόσβασης. Τα τρία ψηφία από πίσω που έχει η κάρτα μας η χρεωστική ή ο κωδικός πρόσβασης. Στο παρελθόν, ας πούμε, έχουμε χειριστεί υποθέσεις που βγάζανε κάρτες κλόνους. Δηλαδή, κάρτες κλόνους είχε τον κωδικό και πήγαινε και έκανε αναγύψεις. Τώρα που έχουμε τις μόλις αυτές, ας πούμε, τις καταστάσεις. Έχει πάει με την κάρτα, ας πούμε, χωρίς να βάλεις ανέπαφα μέχρι 50 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει την κάρτα ή καταφέρει και αποκτήσει πρόσβαση, ας πούμε, θα μπορεί και ανέπαφα να κάνει συναλλαγές, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι 50 ευρώ. Θα κάνει 50 συναλλαγές με 50 ευρώ, είναι ένα σημαντικό ποσό, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε, σαν ελληνική αστυνομία, σαν αστυνομικό τμήμα Σκιάθου, είναι ότι ο πολίτης, εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες στο 24ωρο. Είμαστε ένα δίκτυο, όπως λέμε, δεν είμαστε το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, το δίκτυο 24/7, αλλά είμαστε και εμείς, έτσι το λέμε, 24/7. 24 ώρες στο 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης είναι εδώ στη Σκιάθο και αισθάνεται, ας πούμε, μια ανασφάλεια σε αυτό που πάει να κάνει, να πάρει τηλέφωνο στον αξιωματικό υπηρεσίας 24 ώρες στο 24ωρο, 5-4 ώρα το πρωί, στο 24-27-021-111, να πει πάνω κάτω, ας πούμε, πώς έχουν τα πράγματα, ότι οι συνάδελφοι εδώ θα τον κατατοπίσουν και θα του πούν ότι υποψιαζόμαστε ότι με τον τρόπο δράσης, όπως το λέμε εμείς, modus operandi, φαίνεται ότι είναι κάτι απατηλό. Οπότε αυτή η κλίση μπορεί να διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, αλλά θα του σώσει ένα χρηματικό ποσό, ας πούμε, το οποίο αν ο απατεώνας του το πάρει, θα του στερηθεί το θύμα. Λοιπόν, επίσης, στο 100 μπορεί να πάρει ανα πάσα στιγμή οπουδήποτε στο 100 ένα τηλέφωνο. Και οι συνάδελφοι εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας έχουν την εμπειρία και τη γνώση να τον κατατοπίσουν. Μπορεί να μην έχουν την εμπειρία και τη γνώση που έχουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, λοιπόν, που υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη εξειδίκευση, όμως επειδή κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα και τα βλέπουν, μπορούν. Mm-hmm. Και φυσικά στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο κεντρικό, ας πούμε, στο 11188, που αναλόγως με τη γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε, εμείς εδώ στη Μαγνησία ανήκουμε στην υποδιεύθυνση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, θα βρεθεί ένας συνάδελφος 24 και εκεί ώρες το 24 να μας κατατοπίσει και να μας πει ότι αυτό που πάτε να κάνετε, αυτή η αγορά ή αυτή η πώληση, εγκυμονεί κινδύνους. Mm-hmm. Θα μπορούσα να σας μιλάω πολλές ώρες, αλλά δεν θέλω να κουράσω. Σε καμιά περίπτωση είναι έτσι μια πρώτη επαφή με αφορμή αυτά τα περιστατικά που είχαμε στη Σκιάθο. Έχουμε υποθέσεις απάτης και σαν οι απατεώνες όταν είναι πολιτές και αγοραστές. Mm-hmm. Με το δε όταν πουλάνε κάτι, ας πούμε, πουλάνε κάτι, βάζουν τα θύματα τα λεφτά και αυτοί, ας πούμε, ποτέ δεν στέλνουν το προϊόν. Λοιπόν, όταν δεν αγοράζουν κάτι, πείθουν τα θύματα, έχουν οι απατεώνες, είναι επαγγελματίες, όπως θα έπρεπε να είναι όλοι στη δουλειά τους, επαγγελματίες. Επαγγελματίες για να κάνουν απάτες. Τώρα πόσο επαγγελματίας ή επαγγελματισμός είναι αυτός, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι απατεώνες έχουν τα μηχανήματα τα οποία σκανάρουν αποδείξεις που φαίνονται αληθοφανείς από τράπεζες, ότι μεταφέρανε το ποσό που του ζήτησε στο όνομα, στο λογαριασμό αυτών, σου το στέλνουν μέσα από κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Εσύ πείθεσαι ότι έχει πει το ποσό, θα μου πείτε, μα δεν το έχω δει το ποσό στο λογαριασμό. Επικαλούνται το βαλέρ που έχουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν, όταν μεταφέρονται κάποια εμβάσματα, μία χρονοκαθυστέρηση για να μπουν τα χρήματα. Απαιτούν ότι εγώ σου έβαλα τα λεφτά, οπότε και εσύ γρήγορα στείλ μου το προϊόν. Ναι.
Λοιπόν, το θύμα, ας πούμε, τώρα σου λέει, μου βάλε τα λεφτά, μου στείλε την απόδειξη. Δεν υποψιάζεται, ας πούμε, στέλνει το προϊόν και μετά, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, όταν πάει, ας πούμε, το θύμα, μετά από 2 μέρες να μπουν τα λεφτά, δεν έχει μπει τίποτα. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι ο άλλος είναι έντονος, και ειδικά όταν δεν τον ξέρουμε, έχουμε μια καθυστέρηση. Του λες, άνθρωποι του Θεού, δεν έχουν μπει τα λεφτά. Όταν δω τα λεφτά, εγώ είμαι αυτός, τα τηλέφωνά μου τα έχεις, παντεώνας δεν είμαι. Όταν μπουν τα λεφτά και πάω και στην τράπεζα και τα δω και τα πάρω, τα βγάλω, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να μπουν και να βγουν πάλι. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος που τα έβαλε να τα πάρει, οπότε πάλι έπεσε στήμα απάτης. Τα πήρα, τα είδα στην τράπεζα και τα έβγαλα, τότε θα σου δώσω το προϊόν, ας πούμε. Σωστά, πολύ σωστά και καλά κάνουμε και τα αναφέρουμε, γιατί πλέον η τουριστική περίοδος ανοίγει σεζόν και θύματα δεν είναι μόνο απλός πολίτης, μπορεί να είναι και ο επιχειρηματίας, δεν υπάρχουν εμπειρίες σε αυτά τα πράγματα παρά μόνο προσωπικές εμπειρίες που μπορεί να συμβούν στον καθένα και βεβαίως εδώ είστε να μπορούν όλοι να απευθυνθούν σε εσάς για να βοηθηθούν και όχι, να προστατευτούν. Όχι σε μένα μόνο, προσωπικά σε όλους τους συναδέλφους, το επίπεδο των συναδέλφων εδώ στο ΑΤΑ Σκιάθου είναι εξαιρετικό. Έτσι και δεν το λέω επειδή είμαι ο διοικητής τους, το λέω επειδή και εγώ, ας πούμε, η ανησυχία μου το πρώτο χρονικό διάστημα που ήρθα ήταν να συνεργαστώ με καλούς τίμιους συναδέλφους. Είναι εξαιρετικό, μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά είναι καλοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε σε μια νέα συνάντηση, σε μια ημερίδα που εκεί θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο στο νησί. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.